Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευτυχώς που, τι είπες, Βασίλη, ευτυχώς που υπάρχει η Γιολάντα και ακούμε και Πλούταρχο. Ναι. Την ώρα που το είπες, μου έστειλε μήνυμα καλημέρα, παιδάκια. Τρομερό. Σου είχε στείλει και το τραγουδάκι πριν, φαντάζομαι. Γιατί είσαι από μόνη σου, αποκλείεται. Όχι, όχι, δεν μου το είπες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο έσπασε το κρύο, έτσι. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Μωρέ, έσπασε το κρύο, αλλά επίσημα σήμερα η πρώτη χειμωνιάτικη μέρα. Επίσημα η πρώτη χειμωνιάτικη μέρα. Πολύ μου ντύταν. Φαντάζομαι ότι εγώ όταν ήρθα απέναντι άναψα τα φώτα. Δεν έβλεπα στον δρόμο. Σωστά. Για πολύ σκοτάδι όμως. Μαύρο σκοτάδι, πυκνό. Καλημέρα σε όλους εσάς, σε όλους όσους μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις εργολικές ειδήσεις. Το μου που ήταν. Διαβάζω κάτι εδώ και ένα. Όχι, μας βλέπετε. Όχι, όχι. Συγγνώμη, ακούστηκα. Γιώργο Βαγγέλη. Μας βλέπετε μέσα από τις εργολικές ειδήσεις. Διάβαζα ότι. Περίμενα να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν είστε. Όσοι τώρα θέλουν να κατέβουν Πελοπόννησο και είναι Αθήνα, ναι. Τώρα πριν από πολύ λίγο πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή, διότι στην άνοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, ναι. Καθώς τα αυτοκίνητα είναι κινητοποιημένα για πολλά χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα το ποτηλιάρισμα ξεκινά από την Κομουνδούρου και φτάνει ως το Δαφνί. Αιτία της τηλεπορίας είναι φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε φορτηγό ενώ κινείται στην Εθνική Οδό στο ύψος του Δαφνίου. Όχ, Παναγία. Έχει κλείσει η Εθνική Οδό κτλ. Πρωί-πρωί του έτυχε. Ναι, είναι μάλιστα. Λίγο, ναι, συνεχίζω εγώ ακάθεκτη. Γιώργο, συνέπεσε. Δεν φταίω. Αμέσως να με κράξεις. Έπρεπε να το διευκρινίσουμε όμως. Γιατί εντάξει. Γίνονται παρεξηγήσεις, Βασίλη. Έχω αδικό. Διαβάζουμε στο Twitter διάφορα τώρα εδώ και είναι ναι. Κάποιες εκφράσεις. Γίνονται παρεξηγήσεις. Εκείνη ναι, τη στιγμή η εικόνα ήταν εστιασμένη σε μένα. Οπότε ακούστηκε ένα. Καλημέρα στις εργολικές ειδήσεις. Κατάλαβες. Καλημέρα στον Γιώργο και τον Βαγγέλη. Προβοκάτορας, μεγάλο η Αλεξία. Μεγάλο προβοκάτορας. Όχι, μωρέ, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Το είδε. Ποιο? Πρωθυπουργό. Τι. Τι πάει και το τραπέζι τώρα, το κύριο στο τραπέζι, δεν μασάει. Δεν σου είπα, δεν πρέπει να έχει πάει στη συνεδρία. Δεν έχω κάνει το μικρόφωνο. Μια χαρά το έχει. Εντάξει. Απλά δεν καταλαβαίνεις με το μάτι μου τώρα. Χτυπάει. Δεν παίζει ο πρωθυπουργός. Δεν είχε πάει στη συνεδρία την προηγούμενη. Λύνει τα προβλήματα ο πρωθυπουργός. Τον άκουσε τι είπε. Εγώ λέει συναντιέμαι για να και λύνω τα προβλήματα. Τι κάνει. Βέβαια. Το να χρωτώνω τα προβλήματα τα λύνει ο πρωθυπουργός. Δεν είναι υπεξεγέλασε. Εκεί πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι. Αχ, το πουλάκι βέβαια, μου, μωρέ, το χεράκι του. Όταν έχει φάει τα σκαμπίλια από όλη την Ευρώπη, έρχεται στους αγρότες. Αυτό η Αλεξία, η εικόνα. Εγώ τώρα δεν θέλω ούτε υποκριτής να είμαι ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή και εσύ τα γνωρίζεις και εγώ τα γνωρίζω, όταν γίνονται συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς κτλ., ναι. Δεν είναι μπροστά οι κάμερες. Ακόμα και σε μικρότερο επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όμως, αυτή είναι μία οπτική. Όμως, η συμπεριφορά και ο τρόπος ήταν απαράδεκτος. Ποτέ δεν είναι. Δηλαδή, όταν, ακόμη και σε μικρό επίπεδο, είτε νομάρχης είναι, είτε περιφερειάρχης είναι, οτιδήποτε, όταν γίνεται η συνομιλία στο σύνολό της, ναι. Ήθιστε να είναι οι κάμερες στην καλό αρχή. Καλό είναι που... οι κάμερες να είναι εκτός όταν είναι στο κεντρικό κομμάτι της κουβέντας. Οι υποκριτές σε αυτά που κάνουμε και τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε κάνει. Έτσι. Όταν συναντιούνται, γίνεται μια. Μένουν οι κάμερες για 2-3 λεπτά, ξέρω εγώ, στην αρχή που γίνεται μια θυμοτυπική ανταλλαγή. Χαιρετισμών κτλ. Στη συνέχεια αποχωρούν και μετά οι δύο πλευρές κάνουν τις δηλώσεις, τι βγήκε και πώς είδε κάθε μία τη δήλωση. Ο ένας θα πει. Τα πήγαμε τέλεια, άλλος μπορεί να πει τα πήγαμε χάλια, ξέρω εγώ. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεσαι έτσι σε αυτούς τους ανθρώπους και να το παίζεις ότι είσαι κάτι, όταν με συγχωρείς, εμένα αυτό με πείραξε. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ένα μεροκάματο, ξέρει πώς γίνεται μεροκάματο. Τι πήγε να πει σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Αστεί. Και τους χτύπαγε και το χέρι και δυνατά, ότι είναι μάγκας αυτός. Πόσο αστεία τα λες. Δηλαδή έχει φάει σκαμπίλια κυριολεκτό από όλο το ευρωπαϊκό σύστημα. Εκείνοι που τους χόρευε πεντοζάλι και. Πώς το λένε, θα χτυπάγαν τα ταούλια, τον έχουν πλακώσει όλοι στο ξύλο και γελάει, σαν χαζοχαρούμενος, και πήγε στους αγρότες να χτυπήσει το χέρι. Για μισό λεπτό λίγο. Κάτσε, ξέρει πώς είναι η δουλειά των αγροτών. Πήρες φορά, ρε Βασίλη, δεν Όχι. έχουμε πει ούτε τον καιρό. Θα ακόμα. Το πούμε τον καιρό, αλλά ξεκίνησα από καταιγίδες εγώ, γιατί αυτή η εικόνα ήταν, θεωρώ, από τις πιο άσχημες. Για τσουνάμι, με τσουνάμι γιατί ξεκίνησε. Μέχρι τώρα είχαμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και λίγο πιο λαοπρόβλητος, ξέρω εγώ. Αυτός είναι. Εσύ βέβαια έδωσες άλλη εξήγηση, ότι μπορεί να μην είχε... Αχ, τι με ρώτησες πριν ξεκινήσουμε. Τι. Λυπάμαι. Τι, έχουμε κάτι.
Ναι, μας απαντούν και για το θέμα του Τσίπρα εδώ. Ότι? Μας έχει σκάψει το λάκκο μας κλπ. Λοιπόν, δηλαδή, συμμετέχει λίγο πιο... ο κόσμος. Ας μην πήγαινε καθόλου ρε παιδί μου. Ας μην πήγαινε καθόλου τώρα για τους άγροτες. Πήγαινε να κάνει τι, να τους κοροϊδέψει κι άλλο. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Να πάμε λίγο και στον καιρό. Πάμε στον καιρό, με συγχωρείς Αλεξία μου. Εντρέπεσαι λίγο. Με συγχωρείς. Ξεκίνησες αλλά... με τζουνάμι, ωραία. Δηλαδή... Πρώτη χειμωνιάτικη ημέρα. Ναι. Τα πήρες όλα και α, και είναι σήμερα δεν είπαμε. Το επίσημα η πρώτη χειμωνιάτικη. Είναι η πιο μικρή ημέρα του χρόνου. Του χρόνου. Ξέρεις οι αρχαίοι πόσο το γιόρτασαν αυτό, έτσι. Α, τι έκαναν ακριβώς, για πες μας, να το κάνουμε κι εμείς σήμερα. Είναι μια μεγάλη γιορτή, διότι από αύριο ξεκινάει να μεγαλώνει η μέρα. Αχ, τι ωραία. Στην ουσία τι είναι, είναι η γιορτή του ήλιου έναντι του σκότους. Α, διότι η γιορτή του ήλιου. Υπήρχε ο φόβος, ότι μικραίνει η μέρα και κάποια στιγμή θα σβήσει ο ήλιος. Ναι, 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 σωστά. Στην ουσία από αύριο. Θα είναι μεγαλύτερη ημέρα. Όχι. Αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα. Αυτό είναι μεγαλώνει. Εσύ, η μεγαλύτερη ημέρα, πότε είναι νομίζω, 22? Το καλοκαίρι. Ιουνίου. Είναι, τον... Ιούνιο είναι, 22. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς που μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Την καλημέρα μας σε αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε από το Live 24. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από τα FM 92,2. Για να δούμε λοιπόν τον καιρό σήμερα. Για σήμερα, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, στα ανατολικά, τα νότια, τα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στην Εύβοια, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, αλλά τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός, που στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από μείον 12 έως 6 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα από μείον 7 έως 9, στην Κεντρική Ελλάδα από 2 έως 9, στην Ήπειρο από μείον 2 έως 11, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 5 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 9, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 2 έως 7 βαθμούς και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές 5 έως 10 βαθμούς. Αλλά τοπικά στην Κρήτη και στη Ρόδο οι μέγιστες θα φτάσουν στους 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική σχεδόν θυελώδης έως θυελώδης 7 με 8 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά πολύ θυελώδης 9 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης 6 με 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα ενισχυθούν σε θυελώδης 8 μποφόρ και πιθανόν τοπικά πολύ θυελώδης 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων, ενισχυόμενοι κατά περιόδους τοπικά στα 8 μποφόρ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο The 60 Cafe Wine Bar. Εξαιρετική κουβέντα που κάναμε με τα παιδιά χθες. Πολύ καλή κουβέντα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να στείλουμε την καλημέρα μας λοιπόν στο The 60 Cafe Wine Bar, στο Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκος, τα 4 καταστήματα Ανδρής Καλαμάτα, Τρίπολη, τα 2 καταστήματα στο Άργο, στο Σκουέρ και το Ανδρής. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι προτιμάμε τα καταστήματα της περιοχής μας. Αφήνουμε τα χρήματα στην πόλη μας, στην πόλη του Άργους ή την πόλη του Ναυπλίου. Τα 4 καταστήματα Ανδρής, σε Καλαμάτα, Τρίπολη και Άργος, στο Square και το Ανδρής, έχουν εξαιρετικές προτάσεις. Επώνυμα brands, μπορείτε να βρείτε εκπληκτικές τιμές και στο Square για τους γκρινιάριδες και γυναικεία και άνδρικα. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην etvmarket.gr για όλες τις ηλεκτρονικές μας αγορές και φυσικά στο 15 Night Lab όπου έρχονται υπέροχα πράγματα, μοναδική DJ, θα τα πούμε σε λίγο. Θα πούμε και για τα χριστουγεννιάτικα, για το χριστουγεννιάτικο μενού του 360. Βέβαια έχουμε και μια εβδομάδα μπροστά μας να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Απλά από τώρα σας λέμε ότι οι γεύσεις είναι εξαιρετικές, όπως και ένα μοναδικό εξαιρετικό μενού στο εστιατόριο Αραπάκος στο Ναύπλιο. Επίσης, μπορώ να πω ότι όσοι δεν θέλουν να πάνε στο εστιατόριο Αραπάκος να φάνε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μενού αυτό, να είναι στο Νέγκρο, να ακούν την απίστευτη μουσική και να σερβιριστούν εκεί. Σωστό. Τέλειο. Είναι... Το έχω κάνει πρωτοχρονιά. Η εγκύτητα και η γυμνίαση είναι πραγματικά μοναδικό, έτσι. Λοιπόν, να είσαι μέσα στη μουσική, απίστευτη μουσική παίζουν εκεί τα παιδιά. Θα έχουμε και κάποιο live μέσα στις ημέρες. Και να σου σερβίρουν εκεί το φαγητό σου. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Λοιπόν, να σε πάω τώρα, πριν ξεκινήσω από την Ευρώπη, μιας και είχαμε επίσημη ανάληψη ευθύνης από το Ισλαμικό κράτος για το χτύπημα στο Βερολίνο. Ναι. Είχαμε στις 2.30 τα ξημερώματα την ανακοίνωση του δικαστηρίου για την υπόθεση, την πολύκορτη υπόθεση με την δολοφονία του Θανάση Λάμπρου. Όντως. Όπου στις 2.30 ώρα τα ξημερώματα. Σήμερα, Τετάρτη. Σήμερα.
ανακοινώθηκε και η απόφαση, η οποία καταδικάζει σε ισόβια την χείρα του Θανάση Λάμπρου για δολοφονία με πρόθεση του συζύγου τους, του συζύγου της. Εκτός από την ποινή της ισόβιας κάρτευση για ανθρωποκτονία, από πρόθεση, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός χρόνου και 6 μηνών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Η δίκη, να πούμε, πως ολοκληρώθηκε σε συνθήκες πρωτοφανούς έντασης, είναι η δίκη του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Τρίπολης, με απίστευτες σκηνές κατά την ακροματική διαδικασία. Έπειτα από συνεχείς αντιπαραθέσεις με την έδρα και τους μάρτυρες, αιτήματα για εξαίρεση της Προέδρου και κακοδικία, αναγκωστικές διακοπές και σωρία αντιπαραθέσεων, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την παρέτηση των δικηγόρων. Τελικά, την τελευταία μέρα ζήτησαν να επαναδιοριστούν, αποχώρησαν από την αίθουσα συνοδεία αστυνομικών στην κρισιμότερη, κατά κάποιο τρόπο, στιγμή της δίκης. Όπως διαβάζουμε τώρα εδώ, διαβάζω το Zoo.gr, Αλεξία, η κατηγορούμενη δεν άσκησε το δικαίωμά της να απολογηθεί και επίσης αποχώρησε από το δικαστήριο. Κανείς από τους συγγενείς της δεν βρισκόταν στην αίθουσα όταν ανακοινώθηκε η ομόφωνη καταδίκη της. Μάλιστα. Το απόγευμα της Τρίτης, ο εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη. Χθες το απόγευμα έγινε η αγόρευση του εισαγγελέα και μαραθώνια συνεδρία στις 2.30 ώρα το βράδυ. Βγήκε η απόφαση. Τώρα, ποια θα είναι η εξέλιξη με τη συνέχεια της υπόθεσης. Πάντως, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον, η χείρα του καπετάνιου δικάστηκε ισόβια με την ανωτάτη των ποινών. Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Σελαπάτα, γνωστό δικηγόρο της περιοχής μας. Θα μιλήσουμε έτσι για αρκετά θέματα. Θα μιλήσουμε και για την πολιτική, που είμαι σίγουρη ότι το περιμένετε. Ξέρεις ότι το 2017 θα είναι το έτος του κόκορα στο κινέζικο οροσκόπιο? Αυτό τι σημαίνει? Εχθές μου το είπανε και τους υποσχέθηκα, επειδή μας ακούνε τώρα, του πύρινου κόκορα. Όπου λαλούν πολύ κοκόροι όμως. Αργεί να ξημερώσει. Τι σημαίνει θα είναι το έτος του κόκορα? Περίμενε, δηλαδή, τόσο. Δεν σου διαβάζω. Κάτσε, περίμενε. Ποιο έτος ήταν? Ποιο πτηνού? Δεν ξέρω αν ήταν πτηνό στο κινέζικο οροσκόπιο. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν. Τι θα το βρω. Αυτό? Λοιπόν, το 2017 θα είναι το έτος του κόκορα. Ωστόσο, δεν ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου. Το κινέζικο ζώδιο αλλάζει την κινέζικη πρωτοχρονιά, η οποία σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο είναι στις 28 Ιανουαρίου του 2017. Η επίδραση του κόκορα κάνει τη χρονιά του ευνοϊκή για όσους ασχολούνται, προσέξτε, με το management, τις πωλήσεις, τα επαγγέλματα δημοσίων σχέσεων κάθε είδους. Επιπλέον, ο κόκορας είναι το πιο σκληρό εργαζόμενο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, στο κινέζικο οροσκόπιο. Ευνοεί τους ανθρώπους καριέρας και ανταμείβονται με την σκληρή δουλειά και την προσπάθεια σε κάθε τομέα. Είναι, μας πιάνει και εμάς, πρέπει να πάμε στην Κίνα. Όχι, μας πιάνει. Και έτσι μπορούμε να βρούμε και το κινέζικο οροσκόπιο. Άμα μπείτε μέσα και βάλετε χρονολογία, ημερομηνία, χρονολογία κλπ. Ημέρα, μήνα, χρονολογία, βρίσκεται τι είστε. Εγώ νομίζω είμαι σκύλος. Και μπορώ να σου πω, λες και είχε τη φωτογραφία μου δίπλα. Σε λίγο θα σου βγάλω και το δικό σου. Λοιπόν, μπείτε μέσα και ψάξτε έτσι για λίγο κάτι παραπάνω διαφορετικό. Γιατί ο Βασίλης εδώ πέρα θα μας δείξει την κατάθλιψη. Να σας πω, τι είχαμε σήμερα. Α, κατάθλιψη είπα, Γυμναστική και άσκηση κατά της κατάθλιψης, παρακαλώ πολύ. Γνωστό αυτό, Αλεξία μου. Δεν μας λες κάτι. Πες μας και κάτι, μη εξαιρεταίο. Κάτι που δεν ξέρουμε τώρα. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Εσύ που ασκείσαι, ας πούμε, καθημερινά. Όχι, αλλά. Και ασχολείσαι με το πολύ. Εγώ είμαι τόσο αισιόδοξο και με τόσο θετική ενέργεια που δεν έχει θέμα. Που αν ασκηθώ κιόλα. Ναι. Θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα. Θα ξεχυλίζει από παντού. Δεν έχω τέτοιο φόβο κατάθλιψη κτλ. Οπότε. Δεν, τα αποφεύγω. Πες μου κάτι. Ορίστε. Πραγματικά έπιασαν το λάθος άνθρωπο στο Βερολίνο? Δεν ξέρω αν πιάσαν το λάθος άνθρωπο. Έτσι ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Ξέρω πως το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Την ανέλαβε, να σου πω και πότε. Χθες απόγευμα έγινε αυτό. Την ευθύνη για την επίθεση με φορτηγό σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, η οποία στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας της τζιχαντιστικής οργάνωσης ΑΜΑΚ. Το πρόσωπο που ανέλαβε την εκτέλεση της επιχείρησης στο Βερολίνο είναι ένας στρατιώτης του Ισλαμικού κράτους και εκτέλεσε την επιχείρηση ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα να στοχοθετηθούν οι υπήκοοι των χωρών που συμμετέχουν στο διεθνή συνασπισμό που πολεμά το Ισλαμικό κράτος. Διευκρινίζεται από το ΑΜΑΚ. Ήταν η ανακοίνωση εκεί. Φοβούμαι ότι δεν τελειώσαμε εδώ για τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν έχουμε τελειώσει και μάλιστα έχει βγει και ανακοίνωση και μισό λεπτάκι.
Ναι, το περίμεναν το χτύπημα μέσα στα Χριστούγεννα. Η έκθεση της Europol, η οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, αποκάλυπτε πως η Ευρώπη είναι στόχος τρομοκρατών την περίοδο των εορτών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι χώρες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Βρετανία. Mm-hmm. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, αφού 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην καρδιά του Βερολίνου, όπως είπαμε, από επίθεση με φορτηγό, όπως είχε γίνει το καλοκαίρι στην οίκαια της Γαλλίας. Το Ισλαμικό Χαλιφάτο, λοιπόν, είχε εκπαιδεύσει αρκετές δεκάδες στελέχη του στην Ευρώπη, ώστε να εξαπολύσουν στο εγγύς μέλλον τρομοκρατικές επιθέσεις κατά μαλακών στόχων για να σπείρουν το φόβο στο κοινό, αναφέρει η έκθεση της Europol. Η τρομοκρατική οργάνωση έχει τη βούληση και την ικανότητα να πλήξει σκληρούς και μαλακούς στόχους στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τις χώρες που μετέχουν στο διεθνή συνασπισμό κατά του λεγόμενου Ισλαμικού Χαλιφάτου. Αναφέρει η υπηρεσία, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στον συνασπισμό αυτό θεωρούνται νόμιμοι στόχοι κατά του Ισλαμικού Χαλιφάτου, λέει η Europol, υποστηρίζοντας πως διατρέχουν αυξημένοι κίνδυνοι, όπως είπαμε, στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία αλλά και τη Βρετανία. Η έκθεση προειδοποιεί ότι καθώς το Ισλαμικό Χαλιφάτο αποδυναμώνεται και υφίσταται είτε στη Συρία και στο Ιράκ, ξένοι μαχητές μπορεί να επιστρέψουν με τις οικογένειές τους στην Ευρώπη, συνιστώντας μία μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων μυστικών υπηρεσιών, αρκετές δεκάδες άτομα που λαμβάνουν εντολές από το Ισλαμικό Χαλιφάτο ενδέχεται να βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και να ετοιμάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις, τονίζει η Europol. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι τρομοκρατικοί πυρήνες ή μοναχικοί λύκοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τακτικές που αναπτύχθηκαν στη Συρία και στο Ιράκ, περιλαμβανομένων και των παγιδευμένων με εκρηκτικά αυτοκινήτων, για να πλήξουν στόχους στην Ευρώπη. Δεν αποκλείεται δε να χρησιμοποιήσουν στις επιθέσεις τους αυτόματα όπλα με λεπίδες και άλλα οχήματα. Η Europol, λέει, το Ισλαμικό Χαλιφάτο ενδέχεται να εξαπολύσει επιθέσεις κυρίως κατά των μαλακών στόχων, αντί καλύτερα προστατευμένων στόχων, όπως εγκαταστάσεις αστυνομίας, του στρατού και οι διάφορες υποδομές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το άρθρο. Στατολογούν ευάλωτους πρόσφυγες. Αυτό είναι το άσχημο, Βασίλη μου, και προκειμένως να τους στάζουν και διάφορα πράγματα ή τους έχουν κάνει και την πλήση εγκεφάλου, τη γνωστή που ξέρουμε και από μικρά παιδάκια, έτσι, από τότε που γεννιούνται. Είδες και στη... το είχα δει στη Γερμανία, ήταν πρώτο θέμα, ένα 12χρονο παιδί. Καταλαβαίνεις τώρα περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, στο διάλειμμά μας, να σου πω πως έχουμε νέο πρόεδρο στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου, τον κύριο Γιάννη Γρυπιώτη, τον δήμαρχο Ευρώτα, ο οποίος εκλέγεται στη θέση του παρετηθέντος εδώ και αρκετούς μήνες, του κυρίου Ηλία Ανδρικόπουλου. Mm-hmm. Είχαν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις και αναβολές στην εκλογή. Χθες όμως το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης έγινε τελικά η εκλογή του νέου Προέδρου. Ο κύριος Γρυπιώτης, λοιπόν, ο δήμαρχος Ευρώτα, ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Καλό ρίζικος, έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Δραστήριος ο κύριος Γρυπιώτης. Mm-hmm. Δραστήριος, νομίζω και γιατρός. Τέλος πάντων. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει δουλειά. Δεν είναι αδρανής. Όχι, όντως δεν είναι. Πότε φτάσαμε, 9:30. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε να πούμε. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσουμε ότι ακριβώς στις 12 οι νέοι σχολιαστές θα έχουν σήμερα καλεσμένη τους, η ομάδα των νέων σχολιαστών της δημοσιογραφικής ομάδας του νέου σχολείου, θα έχουν καλεσμένη σήμερα εδώ στο στούντιο την Εμμανουέλα Κούρου, την ψυχολόγο. Μας την έκλεψαν, διότι εμείς την έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις και φυσικά μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Ηχηρά μηνύματα με αποδέκτη την κυβέρνηση, πλειοψηφία και συγκεκριμένα τον ΣΥΡΙΖΑ, απίφθινε από τη Βουλή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος Βασίλη μου, τονίζοντας εκ νέου με νόημα και αναφερόμενο στην οικονομική κρίση πως το καράβι βουλιάζει και αν βουλιάξει δεν γλιτώνει κανείς, ούτε αφεντικό αλλά ούτε και μούτσος. Άνοιξε πρώτη φορά μία χαραμάδα φωτός για να συνεργαστούμε. Νομίζετε ότι θα κλαίω αν δεν προσέλθετε, αν δεν ορκιστείτε.
Τι με νοιάζει εμένα, δεν θα πάθω κάτι. Και αν δεν έρθω να σας κάνω έναν αγιασμό, και τι έγινε. Θα πάω στο σπίτι σας να σας κάνω. Δεν πρέπει να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Όλοι κουβαλάμε παιδικές αρρώστιες και ιδιοληψίες που μας πρόχνουν προς τέτοια πράγματα, σημείωσε δεικτικά ο Ιερώνυμος, σχολιάζοντας ουσιαστικά τη στάση ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος δε στην επιμονή ορισμένων να θέτουν στο τραπέζι το ζήτημα διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι στην ποιμαντική της Εκκλησίας δεν υπάρχει τέτοια φράση, γιατί δεν διώχνει κανέναν. Και πρόσθεσε με έμφαση: αυτός που θέλει φεύγει από μόνος του. Θες να φύγεις, πάρε τα πραγματάκια σου και πήγαινε στη δουλειά σου, γιατί το Ευαγγέλιο λέει είσαι ελεύθερος να φύγεις, και αν χάσεις τα σπίτια σου, τη δουλειά σου, η δουλειά δεν ξαναγυρίζει. Θα τον αγκαλιάσω. Όποιος θέλει φεύγει. Δεν μας απασχολεί και όποτε θέλει ας ξαναγυρίσει. Ο ίδιος πάντως, κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος, εκφράζοντας την άποψή του για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας και δείχνοντας προς την κυβέρνηση, συμφώνησε με τους διακριτικούς ρόλους, τονίζοντας ωστόσο πως αυτή πρέπει να είναι καθαρή με τη ζυγαριά, να μην γέρνει προς τη μία πλευρά σε καμία περίπτωση. Αίσθηση προκάλεσε βέβαια το γεγονός ότι ο Μακαριώτατος, μιλώντας στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, αλλά απευθυνόμενος στη συγκεκριμένη Επιτροπή, η οποία είναι διακομματική έναντι της κυβέρνησης, είπε ότι έχουμε ανάγκη μεγάλης συνεργασίας και όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Και την Εκκλησία, ούτε εγώ λέω ότι εσείς μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε, ούτε να την δυναστεύσετε, τόνισε. Είπες κάτι? Ακούς πάντα προσεκτικά. Έχει να πει ο Αρχιεπίσκοπος και η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή συνεχίζεται. Πού θες να πάμε, να πάμε πρωτοσέλιδα? Να πάμε στα πρωτοσέλιδα, περιμένοντας και το καλεσμένο μας. Σήμερα Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου, περνάμε στην καθημερινή, ξεκινάμε την καθημερινή. Πολεμική ζώνη υπατησίων. Οι οδηγοί τρόλεϊ και λεωφορείων αρνούνται τη διέλευση μετά τις συνεχείς πυρπολήσεις. Ποιος που θα τους κατηγορήσει? Ουδής. Τώρα εδώ που τα λέμε. Ουδής. Και γιατί? Κύριος Τόσκας έβγαλε και ανακοίνωση, τη διάβασα, κατηγορεί για εμπάθεια, λέει, και για ιδιοληψίες όσους του κάνουν την κριτική. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, μόνο στην Ελλάδα. Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη και το μακελιό στο Βερολίνο. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία με την κυρία Μέρκελ και με υπουργούς εκεί της κυβέρνησης και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου στο σημείο όπου αφήνουν κεριά. Σύγκληση Μόσχας και Άγκυρας χαρακτηρίζουν προβοκάτσια τη δολοφονία. Τριμερείς με Ιράν για το Συριακό. Τώρα και μετανάστες από Λατινική Αμερική, διεθνές κύκλωμα διακίνησης. Τώρα πώς έρχονται από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, συγγνώμη. Περνάνε το Λατικό, πώς γίνεται, τέλος πάντων. Κολυμπώντας, λοιπόν, πάνω σε δελφίνι. Καλά δεν κάτσανε εκεί στον παράδεισο του Μαδούρου και του Κάστρο? Δεν είναι καλά. Δεν έκατσαν, δεν είναι καλά μάλλον. Ναι. 13% αυξημένη πιθανότητα καρκίνου στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα. Τουρκική υπερπτήση ξυστά από την Παναγία, σε ύψος μόλις 30 μέτρων. Πάνω από 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ. Ανακόπτεται η τάση μείωσης. Όχι από Νέα Δημοκρατία σε σενάριο των 180, μέτρων, των 180 ψήφων για ψήφιση νέων μέτρων. Και Ιερώνυμος στη Βουλή να επιστρεφεί αμέσως η περιουσία της Εκκλησίας. Και αφού στείλουμε την καλημέρα μας στα ράδιο ταξί Άργους 67020 και ειδικότερα στον πρόεδρο τον Γιώργο Καραμίτσα, καλημέρα. Θα προχωρήσουμε στη πρωτοσέλιδα της εφημερίδας των συντακτών. Όπως είπαμε και χθες ανακοινώσαμε, υπάρχει θέμα στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Έτσι, κάποιες εφημερίδες, κάποια ραδιόφωνα, κάποια μέσα ενημέρωσης γενικότερα που ανήκουν στον οργανισμό. Έθνος. Και το Έθνος δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών λοιπόν. Κούρμα 50% για 260.000 δικαιούχους, οι προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ 2017. Έγγραφη διαβεβαίωση για το βοήθημα θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούν δήλωση συμμόρφωσης. Γερμανία και Αυστρία εξέφρασαν επιφυλάξεις στο Euro Working Group. Ευρώπη σε κρίση πανικού. Ασύλληπτος ο δράστης του Μακελιού στο Βερολίνο. Θεσσαλονίκη, συγκοινωνίες και όμως δημόσιος φορέας. Μέσα ενημέρωσης. Πόρτα στο TV Μαρινάκη, απεργία σε Μπόμπολα. Μάλιστα. Βόλος, ο Μπέος προγράφει και μηνύει δημοσιογράφους. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Λύση εγκαίρως χωρίς νέα μέτρα. Μήνυμα Τσίπρα προς τα μέσα και προς τα έξω.
Έλα, έχουν αρχίσει τις 5 και γελάνε το πρωί. Λοιπόν, το Euro Working Group έρει σήμερα την αναστολή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Εκπρόσωπος Μοσκοβισή, εργαζόμαστε για οριστική λύση στις 26 Ιανουαρίου. Προληπτική απόσυρση πασίγνωστων προϊόντων. Απειλή δηλητηρίασης. Την προληπτική απόσυρση πολύ γνωστών προϊόντων των εταιριών Coca-Cola, Nestlé, Unilever και Delta αποφάσισαν ΕΦΕΤ και αντιτρομοκρατική μετά την ανάρτηση απειλητικού μηνύματος ότι κάποιες συγκεκριμένες συσκευασίες έχουν δηλητηριαστεί με χλωρίνη και υδροχλωρικό οξύ και θα ξανατοποθετηθούν στα ράφια. Συνεχίζουν στα νέα 24 ώρα απεργία στο έθνος. Γι' αυτό και δεν είναι σήμερα το mm-hmm. εφημερίδα, όπως είπες πριν, Αλεξία. Τριπλή συμμαχία για την Συρία, Βερολίνο, ασύλληπτη γκάφα και τρόμος. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Μισό λεπτό, γιατί μου έκανε εντύπωση. Παρακαλώ. Αυτό για τον Μαρινάκη. Έχω τελικά το άρθρο, θα το διαβάσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρίζοσπαστης. Παράλληλη κοροϊδία για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, εφάπαξ παροχή, πετσόκομα του ΕΚΑΣ. Βερολίνο, άγκυρα επιθέσεις που γεννούν ερωτήματα με πολλές προεκτάσεις. Το δελτίο της ΣΕΡΤ, το Χαβάτου. Μάλιστα. Ερωτήματα για το πού βρίσκεται το ζήτημα. Συνεδριάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΚΚΕ. Πρωτιά και αυτοδυναμία για τις ταξικές δυνάμεις την Παρασκευή, το 7ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ για παιδιά ΚΚΕ και ΚΝΕ. Ήταν το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Κατασχέσεις για μικροφυλέτες, ΙΚΑ και ΟΓΑ. Αποκλειστικό. Στέλνουν 500.000 ειδοποιητήρια από τη νέα χρονιά. Οι διοικήσεις ΙΚΑ ΟΓΑ αποφάσισαν να μεταφέρουν στο κέντρο ίσπραξης οφειλών και χρέη κάτω των 5.000 ευρώ. Αυτά είναι. Λοιπόν, καψώνησε τσακαλώτο να υπογράψεις ότι δεν θα το ξανακάνεις. Νέα διάσκεψη του Euro Working Group σήμερα. Σε μένα δεν θα κάνετε τέτοια. Όποιος θέλει θέατρο να βγει έξω. Το αυταρχικό ξέσπασμα του Τσίπρα στους αγρότες της Κρήτης. Βαρύ πένθος στη Γερμανία. Σε συναγερμό οι αρχές σε Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Γερμανία αστυνομικοί άφησαν ελεύθερο Πακιστανό που είχε συλληφθεί αρχικά. Ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος μαζί με τον τρόμο στην Ευρώπη. Πάνω από 12 είναι νεκροί στο Βερολίνο από το χτύπημα του τζιχαντιστή. Και ξυλώνουν τους διευθυντές των σχολείων λόγω εμπειρίας. Ο Σόιμπλε πρότεινε Brexit με αναλήψεις 50 σφραγισμένων ευρώ την εβδομάδα. Αποκαλύψεις από Βενιζέλο. Μισό ΕΚΑΣ από σήμερα για 240.000 συνταξιούχους. Το δεύτερο τύπο διάβασα. Και περνάμε στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο και τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία του ναυτικού. Η εισαγγελέα, η χείρα, έριξε την χαριστική βολή, το συγκλονιστικό υπονοούμενο της δίκης. Ανακοίνωση της δημοκρατικός τύπος ΑΕ για τις κατασκευασμένες κυκλοφορίες. Η Εσπρέσο ανακάλυψε ελληνικά sites που στρατολογούν αθώα θύματα. Το θηρίο παίζει τα αρέστα του, κίνδυνος θάνατος, τα αντιχριστούγεννα των σατανιστών. Η καινούρια καινούριου στην αγκαλιά του Βασίλη Σταθοκοστόπουλου. Αυτή είναι η είδηση. Στην τελική ευθεία η έρευνα. Ξέρεις ποιος είναι ο Σταθοκοστόπουλος? Όχι, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξέρεις. Είναι τρομερό. Πώς μπορείς και κυκλοφορείς αν δεν ξέρεις ο Σταθοκοστόπουλος? Επιχειρηματίες είναι με πάρα πολύ μεγάλα μαγαζιά. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Στην τελική ευθεία λοιπόν. Ήταν με την. Συγγνώμη, δεν ολοκλήρωσα. Ήταν με την Κατερίνα Καινούριου. Ναι. Πήγαιναν για γάμο. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτό ζευγάρι, πάρα πολύ ωραία και καλά. Όμως για κάποιο λόγο. Πάπαλα. Και τελικά πάλι μαζί. Και τώρα υπάρχει. Όχι, υπάρχει καινούργια καινούριου. Άλλη καινούριου. Α, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία η έρευνα για τους χρηματοδότες του φορτίου της ηρωίνης Nord One, ο φιλοξενούμενος Καλογερόπουλος στο σπίτι του ηθοποιού και αυτός. Μάλιστα, μάλιστα ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσου. Περνάμε στην Κόντρα News. Έγκλημα, δηλητήριο στα, έγκλημα, δηλητήριο στα τρόφιμα. Βάζουν αντιεξουσιαστές. Για λόγους ασφαλείας, εταιρείες Unilever, Coca-Cola, Nestlé και Delta αποσύρουν προϊόντα τους από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όλα τα προϊόντα. Είναι τόσο ατριχιαστική η είδηση που δεν τη χωράει ο νους. Όχι, έχουν στη λίστα που βγάλαν στο email, είπαν ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα, σε κάποια. Το έχουμε. Την έχουμε τη λίστα. Την έχουμε τη λίστα. Μπορώ να σου διαβάσω, θα σα τη δώσω τώρα. Σε ποια λέει. Ναι. Λέει, την έχω από άλλο δημοσίευμα. 12 ναι. σάλτσες για Caesar σαλάτες της Hellmann's, 23 συσκευασίες σάλτσα ντομάτας πουμαρό κλασική, 11 συσκευασίες σάλτσα ντομάτας πουμαρό, 35 συσκευασίες φρέσκο γάλα της Δέλτα, 12 μπουκάλια νεστή ροδάκινο Nestlé, 10 μπουκάλια νεστή λεμόνι Nestlé, 29 μπουκάλια Coca-Cola Light. Λένε ότι τα έχουν αποσύρει
τα έχουν δηλητηριάσει με τρόπο που δεν φαίνεται με σύνδεση. Πώς παιδί μου τα πήρανε από τα σούπερ μάρκετ. Πήγαν και τα αγόρασαν, ξέρω πώς τα πήρανε. Και πώς τα ξαναπήγαν πάλι πίσω. Θα τα πάνε να τοποθετήσουν μετά. Πώς τα ξαναπήγαν πάλι πίσω. Δεν τα πήγαν ακόμη. Λένε ότι θα τα τοποθετήσουμε από τάδε ημερομηνία μέχρι τάδε ημερομηνία. Και με ποιο τρόπο ρε παιδί μου θα τα πάνε. Δεν θα τους δουν στο σούπερ μάρκετ, θα περάσουν με εμπόρευμα. Θα είναι και ποσότητες αυτές. Τι λέει, γεια σας, δεν μου έκανε αυτή η Coca-Cola, θα πάρω μια άλλη. Τέλος πάντων. Θα γίνει διασπορά προφανώς, όπως είναι το σκεπτικό του. Εκτός αν χρηματίσουν αποθηκάριους και δεν το ρισκάρουν ποτέ δεν ξέρουμε. Από την τρομοκρατική και από τον ΕΦΕΤ γίνονται κάποιες αποσύρσεις προϊόντων. Όπως και πολύ καλά κάνουν. Και πολύ καλά κάνουν. Μέχρι να διευκανθεί η υπόθεση. Ωραία. Και να οδηγηθούν στους δράστες. Πολύ ωραία. Οι τιμές των ακινήτων θωρώνται το τοπίο για ανάκαμψη λόγω της υπερφορολόγησης. Απέχουν και σήμερα από τους πληστηριασμούς οι συμβολιογράφοι. Ναι. Συγκινεί ο ιερέας που στηρίζει τους αδύναμους συνανθρώπους. Ναι, εδώ θα είναι ο Δημήτρης Σαλαμπάτης να μας πει τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Για πες. Βεβαίως. Να μην κλείσουν τα νέα και το βήμα, παρά τα λάθη τους αποτελούν σημαντικό μέρος της νεότερης ιστορίας της χώρας. Η κυβέρνηση, οι τράπεζες, ο ψυχάρης και οι εργαζόμενοι στον δόλο οφείλουν να βρουν λύση. Οι σημαίες δεν υποστέλλονται ποτέ. Και το έθνος σύμβολα... γιατί δεν βγήκε. Έχουμε και αυτό θέμα. Προφανώς. Τα σύμβολα διορθώνουν την πορεία τους και συνεχίζουν. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης στο Βερολίνο. Φόβοι για νέο μεγάλο χτύπημα στη Γερμανία. Μάλιστα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Απόσυρση προϊόντων μετά από πληροφορίες περισκόπημης επιμόλυνσης. Capital Controls, η άρση μπορεί να φέρει επενδύσεις 1 δις ευρώ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Νέα Δημοκρατία έχει στραμμένο το βλέμμα στο τέταρτο μνημόνιο. Και πολύ καλά κάνει. Να το στρέψει κατευθείαν στο έκτο. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει καμία αλλαγή. Έχουν και εμπειρία, εντάξει. Εντάξει. Χωρίς κατάσχεση ή συμψηφισμό, φορολόγητος ο Μποναμάς. Άμεση εκπόνηση σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Το μήνα Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 78.000 οι άνεργοι, παρακαλώ πολύ. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Περνάμε στην εστία. Ακήρυκτος πόλεμος στην Ευρώπη. Η νέα πραγματικότητα του φόβου και της ανασφάλειας. Σε ένα άρθρο του κυρίου Στρατήγη ή από συνάγωγοι, μάλιστα, το άσυλο εκτρέφει την εγκληματικότητα. Καταφύγιο παρανομίας που δυναστεύει την Αθήνα. Και στο μονόστιλο της εφημερίδας, ηλεκτρονικός Big Brother. Παίρναμε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Συνέντευξη, ο Περίανδρος δηλώνει ότι επιστρέφει. Ποιος είναι ο Περίανδρος, Βασίλη? Ποιος είναι ο Περίανδρος? Ναι. Ο Περίανδρος ήταν παλιά, πολλών ετών. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο άτυπα υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, την εποχή που πρόκεινο βουλευτικής παρουσίας κτλ. Δηλώνει ότι επιστρέφει, όπου λοιπόν. Που είχε δικαστεί για μια επίθεση εκεί σε έναν φοιτητή κτλ. Δηλώνει ότι επιστρέφει, μάλιστα, λοιπόν, ο κύριος Περίανδρος. Λοιπόν, Αντώνης Ανδρουτσόπουλος είναι το κανονικό του όνομα. Περίανδρος ήταν το περιοριστικό. Ανδρουτσόπουλος. Ο Πούτινγκ πήρε το όπλο του. Οι Ρώσοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην Αθήνα. Αποστολή στη Μόσχα. Με τον Νίκο Χιδηρόγλου, όπου μεταφέρει, Χιδηρόγλου, ο οποίος μεταφέρει όλο αυτό το ρεπορτάζ. Τι φέρνει το έτος σταθμός 2017 για τον ελληνισμό? Παίρνουμε πόλη, διώχνουμε τρόικα, φέρνουμε βασιλιά. Αρέσει, δεν αρέσει, οι προφητείες επιβεβαιώνονται. Μάλιστα. Είναι στον κόσμο της η εφημερίδα. Εμείς διαβάζουμε όλο Ελεύθερη το ώρα, βέβαια. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε λοιπόν και στη Δημοκρατία. Όσοι θέλετε λοιπόν να διώξετε την τρόικα, να φέρετε το βασιλιά και τι άλλο είπε. Δεν χρειάζεται να και κάνετε να πάρουμε τίποτα, την θα το πόλη... φέρετε το 17. Όχι, παιδί μου. Πάρτε την Ελεύθερη Ώρα. Δεν. Ναι. Και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Η καλύτερη διαφήμιση είμαστε. Θέλουμε να ζήσουμε ποσοστά. Περνάμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Είμαι ήρωας. Ποιος? Απολογία του Βενιζέλου στην Επιτροπή της Βουλής για την αντιμετώπιση του χρέους. Δοξάστε τον. Τι μου είπε το 11 ο Σόιμπλε και μετά υπέκυψα σε όλα όσα μου ζήτησε. Νορουάν, πιο κοντά στους χρηματοδότες για το φορτίο της ηρωίνης. Ναι. Επίσκεψη του Τσίπρα στην Κρήτη με νεύρα και σύννεφα παραγραφής για τις λύσεις φοροδιαφυγής. Ασυγκράτητη η ανεργία το Νοέμβριο. Τραμπ, το ISIS θα το τελειώσω. Οι τυφλές προσλήψεις στο ΕΚΑΒ. Ταραχή για προϊόντα μολυνσμένα. Και τι άλλο έχουμε. Κόλαση στα μίντια, επαναλαμβανόμενες απεργίες στα νέα και στο έθνος. Ανακοίνωση της δημοκρατικός τύπος ΑΕ για τις κατασκευασμένες κυκλοφορίες. Χαράτσι από την 1η Ιανουαρίου σε σταθερή τηλεφωνία και ίντερνετ. Μάλιστα. Είναι γνωστό. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Star Press. Στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου στη Λίνδο της Ρόδου, μάτωσε ο Άγιος Νεκτάριος. Θα μας βγουν συμφορές, λένε οι πιστοί. Οι τρομοκράτες θέλουν να μας δηλητηριάσουν. Μόλυναν τρόφιμα με υδροχλωρικό οξύ και χλωρίνη. Ποια προϊόντα αποσύρονται από τα ράφια. Έχασε την ψυχραιμία του ο Τσίπρας, έδιωξε τους δημοσιογράφους. Και καταπέλτησε ο εισαγγελέας για τη μαύρη χείρα, του έδωσε τη χαριστική βολή. Ξέρω το δολοφόνο, λέει η μάνα της, ήταν το πρωτοσέλιδο του Star Press.
Περνάμε και κλείνουμε με την Φρέντο. Κάνεις έτσι μια ηρωική έξοδο. Βεβαίως, μια ηρωική έξοδο. Μάτωσε η εικόνα του Αγίου Νεκταρίου στην Λίνδο. Προσέξτε, κάτι κακό θα συμβεί τις επόμενες μέρες, προειδοποιούν αγιορείτες μοναχοί. Ο εφημέριος της Ενορίας μιλά αποκλειστικά στην εφημερίδα, γιατί οι επιστήμονες παραδέχτηκαν πως πρόκειται για θαύμα. Και κεραυνοί Ιωαννίδου και Φίνου μέσω της Φρέντο. Ούτε πεθαμένες δεν θα ξαναπάμε στην Τατιάνα. Μας έκανε ρόμπες. Oh. Ναι, η κυρία Κέτι Κιν, Φίνου και η κυρία Μαρία Ιωαννίδου. Είχαν πάει καλεσμένες και προφανώς. Μάλιστα. Φυλακή για Αλαφούζο και Θωμαίδη, άλλη μια καταδίκη μετά από μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη για κατεξακολούθηση παράνομη προβολή δικογραφίας και σπήλωση προσώπων μέσω αλλίωση στοιχείων και καταστάσεων. Τρομοκράτες δηλητηριάζουν τρόφιμα και ποτά στα σούπερ μάρκετ. Η προκήρυξη αναρχικής οργάνωσης που έθεσε σε συναγερμό την αντιτρομοκρατική και τον ΕΦΕΤ. Ποια προϊόντα απέσυραν εταιρείες κολοσσή από την ελληνική αγορά. Τεκτονικό σεισμό στον τύπο. Δεύτερη μέρα χωρίς τα νέα, απεργούν και στο έθνος. Και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε, Βασίλη μου, τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα του Βαγγέλη Μαρινάκη και το νέο κανάλι που το One που θέλει να ανοίξει. Δεν φαίνεται λοιπόν να προχωράει εν τέλει το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για να επενδύσει στην τηλεόραση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μετά την DGA, αφού ερωτήθηκε, και το ΕΣΟΥΡΟΥ κλείνει την πόρτα στα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας Alter Ego. Εχθές, 20 Δεκεμβρίου, με επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και αφού μελέτησε τις επιστολές της εταιρείας για να της παρασχεθεί η δυνατότητα να λειτουργήσει άμεσα τηλεοπτικό σταθμό, έκρινε πως δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούσε να χορηγηθεί άδεια εκπομπής. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Μαρινάκης αλλά και όποιος άλλος θέλει να βγάλει νέο κανάλι, παραδείγματος χάρη ο Ιβάν Σαββίδης, θα πρέπει να περιμένει τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Πότε θα γίνει η προκήρυξη από το ΕΣΟΥΡΟΥ πλέον για τον νέο διαγωνισμό? Ας πούμε, καλό Πάσχα, δεν αναμένεται νωρίτερα. Όχι, από την άνοιξη. Ακριβώς. Ότι θα το πάνε, δηλαδή έχουν περάσει 2 χρόνια. Βεβαίως. Δεν έχει γίνει τίποτα στην ουσία. Ούτε. Να είχαμε να λέγαμε να βγούμε. Ακριβώς. Ωστόσο όμως. Η κάθαρση που θα γινόταν στην Ελλάδα. Ναι. Ωστόσο όμως τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης υποφέρουν και ο λογαριασμός μεγαλώνει. Και μεγαλώνει, δεν τους νοιάζει. Γιατί θα τραβήξω τουλάχιστον τότε, διότι το ΕΣΟΥΡΟΥ αναμένουν να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί της αντισυνταγματικότητας του νόμου Παπά, ο οποίος αφορούσε στον προηγούμενο διαγωνισμό, κατόπιν να διορθωθεί ότι μη συνταγματικό υπάρχει, μετά να αποσαφινιστεί, να αποσαφινίσουν τον αριθμό των αδειών και στο τέλος να καλέσουν όσους ενδιαφερόμενους για να λάβουν μέρος. Η τελευταία εναλλακτική του Alter Ego είναι να αιτηθεί προσωρινό δικαίωμα εκπομπής σε όσους έλαβαν μέρος στον τελευταίο διαγωνισμό, με αυτό το ενδεχόμενο ίσως προλάβει να εκπέμψει στην επόμενη σεζόν. Διαφορετικά θα πρέπει να προχωρήσει στην εξαγορά ενός υπάρχοντος καναλιού. Έπρεπε να το είχε κάνει ήδη αυτό. Και να περιμένει την αδειοδότηση. Και εγώ αυτό πιστεύω. Να το είχαν κάνει ήδη. Αυτό πιστεύω. Να περιμένει την αδειοδότηση από το ΕΣΟΥΡΟΥ σύντομα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως η πλευρά Μαρινάκη, ύστερα από όλα αυτά, κάνει πίσω στο θέμα της τηλεοπτικής επένδυσης άλλη μία αφορά και μία διαφημιστική πίτα με 4 κανάλια και άλλο ένα με 8 ή με 10. Και έτσι λοιπόν προς το παρόν είναι σε ένα πολύ μεγάλο στόπο ο κύριος Μαρινάκης με το One. Γιατί λέγεται One το κανάλι? Θέλει να λέγεται One το κανάλι του κύριου Μαρινάκη? Ρω. Σε παραπέμπει κάπου? Με παραπέμπει κάπου. Α, okay. Αλλά εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε εδώ μαζί, κοντά μας θα είναι ο Δημήτρης Σαλαπάτας, γνωστός δικηγόρος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από το FM στους 92,2. Μείνετε συντονισμένοι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις και φυσικά μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM στους 92,2. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Σαλαπάτα, δικηγόρο.
που βρίσκεται για πρώτη φορά στο στούντιο εδώ του Μαζί και του DRI FM. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλές γιορτές. Πολύ καλή φωνή. Χαρούμενες και. Λες, ε. Πολύ καλή φωνή, ναι. Ναι. Είχα την αίσθηση ότι η φωνή μου είναι πολύ, πολύ κακή. Είναι πολύ καλή, ναι. Πολύ ραδιοφωνική φωνή. Ναι. Ραδιοφωνική. Θα σας χρησιμοποιήσουμε για τα σποτ. Λοιπόν, πριν πάμε στο Δημήτρη Σαλαπάτα, να ξετυλίξουμε λίγο την προσωπικότητά του, η οποία οι περισσότεροι φίλοι του ξέρετε, όμως κάποιοι που μας βλέπετε τώρα ίσως να μην το ξέρετε. Θα πάμε σε μια είδηση που μόλις μου έστειλαν από τις αργολικές ειδήσεις. Ενώπιον ενός πρωτόγνωρου θεάματος βρέθηκαν οι κάτοικοι της πόλης Άιαν Σέφρα στην Αλγερία την Τρίτη, καθώς πάνω στους λόφους της ερήμου Σαχάρα αντίκρισαν χιόνι. Η τελευταία μεγάλη χιονόπτωση στην Άιαν Σέφρα ήταν το Φεβρουάριο του 1979, όταν χιόνισε για 30 ολόκληρα λεπτά. Ενώ για ελάχιστα λεπτά είχε χιονίσει το 2005 και το 2012. Βέβαια, λόγω του κλίματος, το χιόνι διατηρήθηκε μόνο για μία περίπου μέρα και μετά έλειωσε. Η έρημος Αλγερία στη βόρειο-κεντρική αποτελεί τμήμα της μεγάλης ερήμου της Σαχάρα, που βρίσκεται 305 χιλιόμετρα νότια της Μεσογείου. Η πόλη βρίσκεται περίπου 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και περιβάλλεται από την οροσειρά του Άτλαντα. Υπέροχες φωτογραφίες. Μπορείτε να τις δείτε στις αργολικές ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για το θέμα που μας έστειλες. Μου επιτρέπει ο κύριος Σαλαπάτας ένα μικρό απίσης από τις αργολικές ειδήσεις που βλέπω εδώ. Βεβαίως. Και μπράβο στα παιδιά που το βάλανε. Διότι σαν σήμερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828, ιδρύεται στο Ναύπλιο η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Όπου ήταν το. Μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι είναι σημαντική ημέρα. Μάλιστα. Γενικότερα για την Ελλάδα. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η κορυφαία παραγωγική σχολή του στρατού, από την οποία έχουν περάσει χιλιάδες και χιλιάδες. Έχει βγάλει χιλιάδες Έλληνες αξιωματικούς και κατά καιρούς πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Μάλιστα. Κύριε Σαλαπάτα, ερχόμαστε εσείς. Γιατί Δημήτρη, ναι, μωρέ, γνωριζόμαστε χρόνια. Καλύτερα, λοιπόν, Δημήτρη. Συντροπή. Δημήτρη μου, είχαμε εκλογές στη Λεαδίν. Λεαδίν. Είναι λίγο δύσκολο σαν αρχικό. Όντως. Είναι λογαριασμός ενισχύσεως και αλληλοβοηθείας δικηγόρων ναυλίου. Πολύ ωραία. Τα πήγες πολύ καλά. Για τρίτη φορά. Να θυμηθώ, είναι η πέμπτη φορά που εκλέγω. Πέμπτη φορά. Θητεία, Δημήτρη. Είναι σαν σωματείο, τρία χρόνια. Δηλαδή είμαι 4 χρόνια, είμαι 12 χρόνια και πάω στα 15. Μάλιστα. Στην αρχή σαν μέλος. Καλή δύναμη στο γραμματέας. Σαν γραμματέας. Τι είναι αυτός ο λογαριασμός, για δώσ' μας μια εικόνα. Για τον κόσμο που οι πιο πολλοί δεν ξέρουν. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι να ψάξω, να ασχοληθώ, δεν ήξερα τι υπάρχει. Δεν το ξέρουν και πάρα πολλοί δικηγόροι. Οι δικηγόροι Αθηνών, ας πούμε, δεν το ξέρουν γιατί δεν το έχουν. Το έχουν κυρίως οι περισσότεροι επαρχιακοί σύλλογοι, δικηγορικοί σύλλογοι. Είναι ένα σωματείο, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο είναι ενταγμένο μέσα στο κάθε δικηγορικό σύλλογο και το οποίο διαχειρίζεται βάσει του καταστατικού το αποθεματικό ταμείο των δικηγόρων και έχει καταστατικό σκοπό να συμπαρίσταται και να βοηθάει οποιοδήποτε συνάδελφο έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, απουσιάζει από την εργασία του, του δίνει ένα συμπληρωματικό εφάπαξ όταν συνταξιοδοτηθεί και επίσης είναι κοντά να τον δανειοδοτήσει. Όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα από οποιοδήποτε συνάδελφο, απευθύνεται σε εμάς. Πώς τροφοδοτείται αυτός ο οργανισμός? Παρακρατείται ένα ποσοστό από τις προεισπράξεις, από τα γραμμάτια, από τα παράβολα. Υπάρχει μια εισφορά ετήσια και επίσης από τα ένσημα. Έχουμε κάποια ένσημα τα οποία τα εκδίδουμε εμείς. Τα οποία ξεκινάνε από 1,30, 1,80, 3,60 και τα οποία επικολούνται σε οποιοδήποτε δικόγραφο ή αγωγή ή εξώδικο, οποιοδήποτε. Μάλιστα, παίρνετε από εκεί το ποσό. Και είναι ένα σημαντικό ποσό. Όμορφο, και βέβαια και από κάποιες επενδύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν όταν κλείναμε τα χρήματα αυτά σε κάποιους λογαριασμούς και υπήρχε μια απόδοση, μια τοκοφορία. Τώρα δεν υπάρχει. Απλώς διατηρούνται. Δωρές υπάρχουν. Όχι. Κανένας δεν κάνει δωρεά στο δικηγορικό σύλλογο. Δωρεά, όχι. Σας μισώ. Μόνο από κάποιους συναδέλφους έχουν δώσει κάποιους τόμους από την προσωπική τους βιβλιοθήκη όταν φύγανε από τη ζωή. Μάλιστα. Και επειδή υπήρχε και διαδοχή να τα πάρει ο γιος. Τα έκαναν δωρεά έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, μόνο αυτό. Όμως στις εκλογές, πριν τις εκλογές, μία αγανάκτηση και μία πικρία, μπορώ να πω, εκφράσατε από κάποιους συναδέλφους. Την δημοσίευσα κιόλας, την δημοσιοποίησα. Όχι αγανάκτηση, περισσότερο πικρία. Έχω μία αντίληψη για τον συνάδελφο διαφορετική τελικά. Ίσως να είμαι και πιο ρομαντικός. Δηλαδή πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι
οι οποίοι ματώνουμε καθημερινά στα ακροατήρια, στους διαδρόμους, πίνουμε 5-6 καφέδες, καπνίζουμε σαν αράπηδο. Εγώ δεν καπνίζω, το έχω κόψει. Είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα σε αυτό το τρελό επάγγελμα. Πιστεύω ότι μόλις συναδέλφους έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας κάποιοι άρρηκτοι δεσμοί, κάποιες σχέσεις. Ναι. Δηλαδή είναι συνάδελφοι με αυτή την ιδιότητα. Όταν λοιπόν ένας διοικητικό συμβούλιο, για να μην μιλήσω με αυτό μου, είναι επιτυχημένο και το αναγνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, δεν μπορεί κάποιοι οι οποίοι έχουν μια φασίζουσα νοοτροπία να σου πει: ναι, είσαι καλός πρόεδρος, έχεις προσφέρει, αλλά επειδή η ιδεολογία σου δεν συνάδει με τη δικιά μου, δεν πρέπει να έχεις θέση μέσα στην Συμβουλή. Μπήκαν κόμματα και βεβαίως, πολιτικές. Όχι κόμματα, δημιουργήθηκε ένα τόξο. Πολιτικοποιήθηκε. Δημοκρατικό, αυτά τα υποτιθέματα. Ναι, δημοκρατικό τόξο από κάποιους συναδέλφους αριστεριστές διαφόρων αποχρεώσεων. Κόκκινο, ροζ, μοβ, όλων των. Οι οποίοι ήταν ένα μέτωπο με σκοπό να πλήξουν εμένα προσωπικά, προσπάθησαν τουλάχιστον. Και να αποτρέψουν όχι μόνο τη δικιά μου εκλογή, την εκλογή όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί τα απόνερα φτάσαμε μέχρι στα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή, σε πείραξε αυτό από την πλευρά. Ναι, με πείραξε. Και κυρίως γιατί γίνανε ακραία πράγματα. Γίνανε, ναι. Δηλαδή, όταν συνάδελφος, ο οποίος έχει εισέλθει στο. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε, δεν έχουν πρόβλημα ή δεν είχαν πρόβλημα αυτοί οι συνάδελφοί σου με κανένα. Τον Δημήτριο Δημήτρη. Κανένα. Έχουν πρόβλημα με το τι πιστεύετε. Μα θα ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να προσφέρει είναι εύκολος δεχτός και να βάλει πλάτη. Εμείς προσφέρουμε εις βάρος του χρόνου μας. Γιατί δεν πήγες και εσύ να πάρεις μια διοδότηση από αυτούς, αν σου επιτρέπω. αυτό που ήταν τρελό, αυτό ήταν τρελό, ήταν κυκλοφορούσε μια φωτογραφία. Δώστε μου ένα χαρτί. Μια φωτογραφία από γραφείο σε γραφείο, στην οποία ήμουν εγώ στη φωτογραφία από ένα μνημόσυνο στο Αρχαδόκαμπο, τον τέλος Σεπτεμβρίου του Ασφαγιαστέντων. Και λέγανε να ο φασίστας, αυτός ο οποίος πήγε στα μνημόσυνα και μην λένε πάρε στα μνημόσυνα. Όχι, παιδιά, μιλάω ειλικρινά. Και λέει, δεν έχεις δικαίωμα, μου είπε ο συγκεκριμένος και το απέτησε να πηγαίνει στα μνημόσυνα. Διότι ο ρόλος είναι θεσμικός, εκπροσωπεί στο δικηγορικό σύλλογο. Ποιος το έκανε, μιλήσατε. Βεβαίως. Και σου απαγορεύομαι. Και λέω, με συγχωρείτε, σε 2 εβδομάδες παντρεύεται ένας γνωστός μου, ο οποίος είναι Απριλιανός να πάω, λέω, στο γάμο, τι θα πρέπει να κάνω, να υποβάλω. Έτοιμα. Λοιπόν, αυτή. Η ιστορία δημιουργήθηκε όταν το χρονικό διάστημα που είμαστε σε αναγκαστική αργία 9 μηνών από τον κύριο Τσίπρα και τους συνεργάτες του, είχα χρόνο, όπως είχαμε όλοι, και ασχολήθηκα, έγραψα κάποια άθρα, τα δημοσίευσα σε κάποιες εφημερίδες. Έκανε κάποιες αναρτήσεις στο Facebook και θεώρησαν ότι αυτά που γράφω είναι ακραία για αυτούς. Δηλαδή, όταν αναρτώ το πόρισμα του Τσερβά που λέει ότι μέσα στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχε ούτε ένας νεκρός. Το είπε ο Τσερβάς, τι να κάνουμε. Μπορεί έξω να, μπορεί να γίνει σφαγή έξω. Να είναι εκατοντάδες τα θύματα που αλλά δεν υπήρχαν. Μέσα στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχε αυτό, ούτε ένας νεκρός. Για αυτούς είναι καταδικαστέο. Στην πειρά. Φαντάζομαι που τώρα αυτά τελείωσαν. Τελείωσαν. Ομαλοποιήθηκαν. Αυτό από δικιά μου πλευρά στείνω γέφυρες. Προσπαθώ να στήσω γέφυρες και μου τσικριμίζουν. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά θέλω να θα μου πεις, συνεργαστούμε. Δημήτρη, θέλω να μου θα συνεργαστούμε. Θέλουν, δεν θέλουν, θα συνεργαστούμε. Θέλω να μου πεις ειλικρινά με τον συγκεκριμένο συναδελφό σου, δηλαδή, μιλάτε. Απλά στο λέω. Ανταλλάσσετε καλημέρες. Υποχρεωτικά. Μιλάμε, δηλαδή, αν βρεθείς αντίδικος με αυτόν, τι θα κάνετε. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Εδώ αντιδικούμε με τους φίλους μας. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Είναι μέσα στο επάγγελμα. Βλέπεις όμως, Αλεξία, ότι κάτι που θα έπρεπε να ενώνει, διότι φαντάζομαι ο λογαριασμός αυτός απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους. Δηλαδή, εσείς τώρα δεν κάνετε μια συνέντευξη από κάποιον δικηγόρο και του λέτε α, τι ψηφίζεις εσύ, Πασόκ. Α, δεν χρειάζεσαι βοήθεια. Τι ψηφίζεις εσύ, Κουκουέ. Α, εσύ χρειάζεσαι. Είναι άλλου χαρακτήρα. Άλλου χαρακτήρα όταν εισέρχονται οι ιδεολογίες, οι πολιτικές και τα κόμματα κάπου, μοιραία εισέρχεται ο διχασμός. Να το συμπληρώσω. Επειδή είσαι αριστερός, θα καθυστερήσω να σου δώσω το. Δεν θα συνεδριάσω. Δεν το πιστεύω. Ναι, θα κάνω 2-3 εβδομάδες να κάνω συμβούλιο και άλλες 2-3 εβδομάδες να σου δώσω τα χρήματα. Ενώ ο άλλος, λέμε αν υπήρχε αυτή η πρακτική, που είναι ιδεολογικά συγγενής μου, ας πούμε, θα μου παίρνει τηλέφωνο και το μεσημέρι θα έχει τα χρήματα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν γίνονται, το ξέρουν όλοι. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν εξυπηρετηθεί γι' αυτό και μας στηρίξαν. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο οποίος δεν έχω και πρόβλημα να το πω το όνομά του, ο Βαρδάκας, ο Σίμος. Ο κ. Βαρδάκας, μάλιστα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν έγινε συγκρότηση σε σώμα, απέτησε από μένα να παραιτηθώ. Διότι είμαι εκτός
δημοκρατικού τόξου. Και το απάντησε, το απέντησε η Μάρθα η Γιαννάτου ότι αυτό το θέμα λύθηκε, γιατί εσύ βγήκες πρώτος με 104 σταυρούς και σε ακολούθησε ο Σαλαπάτας με 102. Σιγά τη διαφορά. Αποφάσισε σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων και έκαναν επανακλογή του Σαλαπάτα. Τελείωσε το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό και το κλείνουμε και είναι η τελευταία φορά. Ναι, όχι, εντάξει, δεν θα σχολιάσω και την τοποθέτηση, διότι δεν είναι μπροστά ο κ. Βαρδάκας. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτή δεν μπορεί τώρα εδώ να απαντήσει σε κάτι. Απλά... Είχα κάτι στο μυαλό μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να το αναφέρω. Όχι. Θα τον καλέσουμε εδώ να του τα πει από κοντά. Να μας πει λίγο έτσι, να μας οριοθετήσει και συνταγματικός, γιατί είναι νομική. Εντάξει, θα την κάνει μόνο στην εκπομπή. Τι είναι το συνταγματικό τόξο, γιατί έχω μια περιέργεια. Είναι και επιστήμονες. Εντάξει, να το πει κάποιο στον δρόμο που δεν ξέρει, είμαι περίεργο να δω πώ θα το βάλω. Το προοδευτικό. Σε τι πλέον. Το δημοκρατικό. Δεν βάζω εγώ το προοδευτικό και το. Δεν θα μα πει. Είμαι περίεργο να δω τι εννοούν με, με την έννοια τόξο. Πάμε σε άλλα πιο πρακτικά για τον κόσμο που μα ακούνε. Γιατί αυτά ξέρετε, ξέρετε είναι, Δημήτρη, μεταξύ των δικηγόρων. Συνδικαλιστικά. Τα αναφέραμε εσωτερικά. Έτσι. Υπήρξε μια τριβή. Ή θε να κάνουμε το πρώτο μα διάλειμμα. Έχουμε δύο λεπτά ακόμη. Λοιπόν, να περάσουμε. Να πάμε στου 9 μήνες αποχής. Στου 9 μήνες αποχής, πόσο δυσκολευτήκατε και πόσο το επάγγελμα τελικά του δικηγόρου δεν είναι αυτό που όλοι θεωρούμε, που θέλει κάθε μαμά, όνειρο, είναι για το γιο ή για τη μαμά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάποιες ακόμη που το θέλουν, γιατί το ακούω πολλές φορές και στο γυμναστήριο και στις αναστροφές μου, να γίνει το παιδί δικηγόρος ή γιατρός. Παιδιά, θα σας απαντήσω με ερώτημα. Ξέρετε άλλο επαγγελματικό σωματείο που 9 μήνες είχε κλειστά τα μαγαζιά του, κανένα. Όχι. Και μπράβο σας, εμείς το λέγαμε καθημερινά από εδώ, και μπράβο σας, αυτό που κάνατε ήταν εξαιρετικό, μακάρι να μπορούσατε να το συνεχίσετε. Απλά... Το λάθος μας ήταν ότι δεν εξελίχθηκε αυτό, έπρεπε να πάρει πιο δυναμική διάσταση. Διάσταση. Παράλληλα με την εποχή. Βεβαίως, παράλληλα να κάνουμε καταλήψεις, να πάμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μπούμε μέσα, να στέλνουν πράγματα ακτιβιστικά για να το πάρουν χαμπάρι. Και πιο ακραία. Δεν γίνεται να κάνεις πορεία και να φοράς τη γραβάτα. Πρέπει να τη βγάλεις τη γραβάτα, πρέπει να βάλεις αθλητικά παπούτσια, πρέπει να τρέξεις, έτσι, και πρέπει να φωνάξεις, να ουρλιάξεις τα δικαιώματά σου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν τη συμμερίζονται βέβαια οι περισσότεροι που είναι βολεμένοι, συνάδελφοι, βολεμένοι με την έννοια όχι μην παρεξηγηθώ. Οικονομικά εννοείται. Όχι οικονομικά, αυτό ήθελα να μην παρεξηγηθώ. Λόγω ηλικίας, λόγω ιδιοσυγκρασίας, δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν συνάδουν με την ιδιότητά μου, με το προφίλ μου. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κυριολεκτικά. Ματώσαμε, το λέω δηλαδή, μη φανεί μελοδραματικό, όπως έχει καταντήσει και λέω είναι πραγματικά κατάδια το επάγγελμα του δικηγόρου, ο δικηγόρος, ο Έλληνας δικηγόρος σήμερα στην Ελλάδα παίνεται. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές του βιωτικές ανάγκες. Έχει πρόβλημα να πληρώσει το ενοικιό του, έχει πρόβλημα να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του, να πληρώσει τα ταμεία του. Να φανταστείτε ότι η συλλογή των βιβλιαρίων με τις παλιές τιμές, τα παλιά κόστη των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, τα οποία κατατίθενται ομαδικά στο Ταμείο Νομικών κάθε χρόνο, συγκεντρώνεται συνήθως το Φεβρουάριο. Παρατάθηκε γιατί δεν υπήρχαν καν ούτε ελάχιστα βιβλιάρια συγκεντρωμένα. Παρατάθηκε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και φτάσαμε τον Δεκέμβριο. Τελειώνει ο Δεκέμβρης και ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν έχει συγκεντρώσει ούτε τα μισά βιβλιάρια, τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Πού είναι τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και υγείας πρόνοιας που λέμε. Λοιπόν, φανταστείτε τι θα γίνει του χρόνου όταν. Η ασφαλιστική σφορά θα είναι το 35% του καθαρού εισοδήματος. Εκεί θα γίνει η σφαγή. Θα πούμε περισσότερα και για το επάγγελμα, γιατί Δημήτρη, το γνωρίζεις και εσύ ότι ήταν. Η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, δεν λέω όλοι, εν πάση περιπτώσει, ήταν από τα επαγγέλματα, ο δρόμος σου, ο κλάδος ο δικός σας, που ήταν έτσι από τα πιο προβεβλημένα. Γιατρός δικηγόρος. Από τα πιο επιθυμητά. Να γίνει δικηγόρος το παιδί. Ναι. Και ίσως, δεν ξέρω, θα μας τα πεις μετά το διάλειμμα, μήπως είχαμε και υπερπληθώρα κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, στη συνέντευξη του Δημήτρη Σαλαπάτα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις, μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από τα FM 92,2. Η συζήτηση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα μας μείνουν γύρω στα 45 λεπτά περίπου για να ολοκληρώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο εδώ μαζί.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Δημήτρη Σαλαπάτα, τον δικηγόρο από το Ναύπλιο. Δημήτρη μου, υπάρχει θέμα με τους πληστηριασμούς. Ναι. Υπάρχει θέμα και είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τελειώνει η χρονιά. Τελειώνει η χρονιά και ενώ οι συμβουλιογράφοι εξακολουθούν να κάνουν αποχή για το θέμα των πληστηριασμών, κατά περίπτωση υπάρχουν κάποια κομμάτια, αλλά σε γενικότερο βαθμό απέχουν. Απέχουν. Οι συμβουλιογράφοι έχουν αναστεί. Και σήμερα. Ναι, και σήμερα απέχουν. Απέχουν περιοδικά. Ίσως. Δεν είναι όπως το προηγούμενο χρονικό. Όχι. Έτσι, κάποιοι ναι. γίνονται. Ναι. Ίσως στην πρώτη κατοικία κάνουν πίσω και δεν συμμετέχουν. Είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα. Θέλω να μας πεις, η κυβέρνηση βγάζει τώρα ένα καινούριο σχέδιο που λέει ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά πληστηριασμοί. Ναι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ως προς τη διαδικασία είναι αυτό, ότι θα καταργηθεί η πρακτική, η εμφάνιση, ας πούμε, δηλαδή η πλειοδοσία θα γίνεται με ηλεκτρονικό. Δεν έχω γνώση ακόμα των λεπτομεριών, ναι. αλλά να σας πω κάτι το οποίο... Από ό,τι ακούμε κι εμείς. Ναι. Πάρα πολλοί πληστηριασμοί δεν γίνονται. Και αυτό είναι η ευχάριστη πλευρά της κρίσης. Μπράβο. Δηλαδή τα ακίνητα έχουν απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό που ενώ γίνονται πληστηριασμοί κάθε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο και βγαίνουν κομμάτια φιλέτα, όπως τα λένε οι δικαστικοί επιμελητές, δυστυχώς καθίστανται άγωνοι. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται κάποιος να πληροδοτήσει. Και δεν πληροδοτεί. Πρώτον, γιατί όλοι είμαστε γνωστοί εδώ και ο άλλος έχει πολλές αναστολές στο να πάει να χτυπήσει εντός εισαγωγικών το δικό σου ακίνητο το οποίο το χάνεις. Και δεύτερον, αν πληροδοτήσει με τις επιβαρύνσεις, με τα έμφυα που θα πληρώνει, σε 15 χρόνια είναι το αγοράζεις πάλι. Και δεν υπάρχει καμία, κανένα ενδιαφέρον για πλειοδοσία σε πληστηριασμούς, όπως δεν υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά, το να αγοράσει κάποιος ακίνητο. Δηλαδή αγοράζουν κάποια ακίνητα κάποιοι που δεν έχουν ένα διαμέρισμα για να μείνουν. Διαφορετικά, η νοοτροπία των περασμένων δεκαετιών, αγοράζω διαμερίσματα, αγοράζω ακίνητα για επενδυτικούς λόγους, αυτή δεν υφίσταται πλέον η νοοτροπία. Ίσως να υπάρχει μια κίνηση στην αγορά, από ό,τι βλέπω εγώ, από τα συμβόλαια, στην αγορά αγροτεμαχίων. Mm-hmm. Αλλά για αστικά ακίνητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Έχεις βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση που να σου έρθει υπόθεση που θα πρέπει να βγεις σε πληστηριασμό ακίνητο, ας πούμε, δικού σου ανθρώπου, φίλου σου, το να είναι γνωστός, το καταλαβαίνω. Ναι. Πιο κοντινού σου ανθρώπου. Ναι, μου έχει τύχει αρκετές φορές. Το έχεις προχωρήσει ή δεν το έχεις δεχτεί? Από ποια πλευρά? Από πλευρά του οφειλέτη ή δανειστή? Από ποια πλευρά είμαι? Εσύ είσαι ο δικηγόρος που πρέπει να, ξέρω εγώ, να μπει στη διαδικασία, να είσαι. Να προβώσει την αναγκαστική εκτέλεση. Να είσαι απέναντί του. Ναι, παιδιά, η δικιά μας δουλειά τελειώνει μέχρι την έκδοση της απόφασης και μέχρι την σύνταξη της παραγγελίας. Από εκεί πέρα. Έχεις φτάσει σύνταξη παραγγελίας δικού σου ανθρώπου? Δικού μου ανθρώπου, οφειλέτη, όχι παιδιά, θα ήταν ασυμβίβαστο. Εγώ ως συνεργασία. Αυτό το πρόβλημα που είχαμε την τράπεζα, γιατί ήμουν συνεργάτης της τράπεζας αρκετά χρόνια, γύρω στα 14-15 χρόνια, είχα πρόβλημα με τις μισές υποθέσεις, τις επέστρεφα, διότι ήταν πελάτης μου, ήταν ο γειτονάς μου, ήταν συγγενής μου. Μια φορά είχε φύγει ένα εξώδικο χωρίς να το καταλάβω, σαν εξαδελφό μου. Και μου λέει: καλά, μου στείλες εξώδικο. Καλά, δεν τρέπεσαι. Λέω: με συγχωρείς. Έγραψα 50 εξώδικες επιστολές. Μου ξέφυγε. Δεν πρόκειται. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες. Ή έρχεται στο γραφείο μου να αναλάβω μια υπόθεση κατά του Βασίλη και ο Βασίλης ήταν πελάτης μου 2 χρόνια, 3. Έχουμε τέτοια θέματα. Και δεν είναι τόσο διοντολογικά, είναι περισσότερο. Στις κλειστές κοινωνίες. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι, πάνε στο πιο προσωπικό. Πιστεύεις όμως, για να πούμε, εντάξει, είναι όπως είναι η κατάσταση στα δικαστήρια και τα λοιπά, με τους πληστηριασμούς, πιστεύεις ότι η δικαιοσύνη ως θεσμός
έχει το ανάστημα ή μπορεί μέσω του θεσμικού της σημαντικότατου κορυφαίου ρόλου να είναι αποκούπη για τον αδύναμο όπως πραγματικά οφείλει να είναι. Ή σε αυτό που βλέπουμε, Δημήτρη, σήμερα υπάρχει μια παρέτηση και λέμε δηλαδή στοχοποιείται ο αδύναμος, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει δικηγόρο να βάλει, όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Και δεν μιλάω για κατασχέσεις τόσο από τράπεζες μόνο, από ασφαλιστικά ταμεία, από εφορίες, είτε με τα χρήση στο δημόσιο, δεν αστείευεται το δημόσιο. Ο άλλος μπορεί να μην έχει δηλαδή η δικαιοσύνη του δίνει τα όπλα του αδύναμου να υπερασπιστεί το δίκαιο του, θα πω εγώ, ή αυτό που αυτός θεωρεί ως δίκαιο του. Πολύ το σπάνια, βλέπουμε. Παιδιά, ο νόμος 3869 του 2010, ο νόμος Κατσέλη, έχει προσφέρει. Έχει αποφορτίσει καταστάσεις, έχει σώσει νοικοκυριά. Υπάρχουν πάρα πολλές ευνοϊκές αποφάσεις. Έχει προσφέρει τα μέγιστα. Ισχύουν ακόμα όλα. Ισχύει. Ναι, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις. Δεν είναι όμως και ασφαλιστικά ταμεία. Όχι, δεν είναι ασφαλιστικά ταμεία, δεν είναι απαιτήσει του δημοσίου ότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου. Δημήτρη, γιατί διαβάζουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Όχι, όχι, όχι. Πολύ. Ναι, εκείνο είναι ένα θέμα. Κυρίως θωρακίζονται οι ετούντες, οι οφειλέτες, κυρίως από τις τράπεζες ή από ιδιώτες, αν θέλετε. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυστυχώς βιώνουμε μια ζωφερή κατάσταση και δεν βλέπω και φως το τουλουδέλου, δεν βλέπω κάτι. Βλέπω ακόμα και συναδέλφους που έχουν παραιτηθεί από να πληρώνουν τράπεζες, δίνουν άλλες προτεραιότητες. Υποφέρει ο κόσμος γενικά και αγγίζει όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Δεν είμαστε εμείς οι προνομιούχοι ή ο άλλος ο οποίος δεν έχει προνόμια. Είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε πάρει δάνεια. Οφείλω και εγώ στα. Ό,τι έχω αποκτήσει στη ζωή μου είναι προϊόν δανείου, mm-hmm. γιατί έτσι έμαθα από το πατέρα μου, είχαμε αυτή την νοοτροπία. Mm-hmm. Γραφείο, σπίτι, εξοχική κατοικία, αυτοκίνητα, όλα είναι προϊόντα δανείου. Μάλιστα. Και είμαι στη διαδικασία τώρα να κάνω ρυθμίσεις. Μάλιστα. Έχεις δύο αγόρια. Δύο αγόρια, ναι. Ο μεγάλος έχει ακολουθήσει το επαγγελμά σου? Όχι, όχι. Αν σου έλεγε ότι θέλω να ακολουθήσει το επαγγελμά σου, θα το έλεγες? Δεν θα το απέτρεπα. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμουν δικηγόρος θα μπορούσα να κάνω κάποιο άλλο επάγγελμα. Αν του άρεσε, πιστεύω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο. Το έχεις από μέσα σου, δηλαδή. Το έχεις από επάγγελμα... Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος πλήττει θανάσιμα. Δηλαδή δεν μπορούσα να δουλεύω σε ένα γραφείο, ένα συγκεκριμένο ωράριο, να βλέπω τον ίδιο συνάδελφο. Δεν θα μπορούσα να είσαι δημόσιος υπάλληλος μας. Δεν μπορούσα να γίνω δημόσιος υπάλληλος ή να ήμουν ιδιωτικός υπάλληλος. θα ήθελα να ήμουν. Βασικά ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά είναι ένα επάγγελμα το οποίο. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Έχει και τις στιγμές που βυθίζεσαι στη ρουτίνα και στην πλήξη, γιατί επαναλαμβάνονται τα περισσότερα, αλλά δεν πάβει να είναι ενδιαφέρον. Έχουμε όμως πολλούς δικηγόρους στην Ελλάδα και στο λέω αυτό γιατί εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι ακούει άλλος δικηγόρο ή άκουγε δικηγόρο, σου λέει αυτοί έχουν λεφτά. Εννοείς παραπάνω από όσους χρειαζόμαστε. Υπό την έννοια ότι. Όπως είναι πάρα πέρα, πολύ. Μήπως έχουν βγει πάρα πολλοί δικηγόροι. Λέω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος. Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό. Γιατί, όπως μας το περιέγραψες και το έχουμε ακούσει και από άλλους συναδέλφους, ότι ο δικηγόρος, δεν μιλάμε τώρα ο προβεβλημένος ή 5, 10, 20, 30, 50, 100 μεγάλο δικηγόροι ή αυτό που εννοούμε ως μεγάλο δικηγόρο είναι, οικονομημένοι, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί γίνεται αυτό, μήπως έχουμε βγάλει πολλούς δικηγόρους τελικά? Παραπάνω από όσο σηκώνει η αγορά, έτσι να σου το πω απλά. Όντως, δηλαδή είμαστε για να μείνει 230 δικηγόροι. Αυτοί οι 230 δικηγόροι δεν είναι μάχη με όλοι οι δικηγόροι. 230 δικηγόροι στο Σύλλογο. Εδώ, αθλίου, εδώ, ναι. Που περιλαμβάνει και ένα αριθμό της περιοχής του Άστρους, που υπάγεται στο πρωτοδικείο μας, όπως επίσης Κλανίδη κλπ. Δηλαδή είναι και περιφερειακοί συνάδελφοι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αλλά από την άλλη, σκεφτείτε ότι δεν ξέρω τώρα, δεν έχω συγκεκριμένο αριθμό στο μυαλό μου. Αλλά είχα ενημερωθεί ότι μέχρι το 2014 εκερμούσαν 17 εκατομμύρια δικογραφίες. Λοιπόν, τι νούμερα είναι αυτά? Όταν είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, 11 εκατομμύρια, είναι περίπου μία μισή δικογραφία στο κάθε δυστυχή. Οπότε με αυτό το γνώμονα υπάρχει δικηγορική ύλη, στο οποίο καλύπτει βέβαια το πρόβλημα το βιοποριστικό. Εντοπίζεται περισσότερο στον συνάδελφο των Αθηνών. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πραγματικά. Βλέπω εδώ συναδέλφους που κατεβαίνουν, που είναι συνεργάτες δικηγορικών γραφείων και μεγάλων και επώνυμων δικηγορικών γραφείων και παίρνουν μισθό πείνας, 200 και 300 και ευρώ και ίσως και λιγότερα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αλλά στην τελική, κανένας συνάδελφος, εκτός από την τελευταία δυσμενή εξέλιξη,
δεν είχε πρόβλημα βιορισμού. Δηλαδή όλοι βγάζανε τα του δύο τους, όλοι ζούσαν μια αξιοπρεπή ζωή, καλύπταν τις ανάγκες τους. Δεν είχε κάποιος πρόβλημα οικονομικό από το επάγγελμά του. Τώρα βέβαια αλλάξαν τα δεδομένα. Φανταστείτε να μην σας κουράσω να σου πω ένα νούμερο, ένας ο οποίος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, κέρδος 20.000 ευρώ από την... τώρα με τις καινούργιες ασφαλιστικές εισφορές θα του παραγραφεί από τις 20.000 το 35%, δηλαδή 7.000 ύστερα. Ο φόρος μέχρι τις 20.000 είναι 22%, άλλες 4.000 χοντρικά, πάμε 11. Και άλλες 4.000 που είναι το 100% της προκαταβολής του φόρου για την επόμενη, πάμε 15. Και του μένουν από τις 20.000 15, χωρίς να απαλλάσσει τα τους φόρους. Θα πληρώσει ένφια, θα πληρώσει φόρο επιδεδεύματος, θα πληρώσει φόρο αλληλεγγύες και από αυτά τα υπόλοιπα πρέπει να πληρώσει το γραφείο του, να πληρώσει το ενοικιό του. Τις προσωπικές του υποχρεώσεις στο σπίτι του, έλος. Καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάμε για εισόδημα των 20.000, έτσι. Ναι. Αν μετά από τις 30.000 πάει 32 και μετά από τις 40-45.000. Δηλαδή το κράτος είναι συνέτερος στη τσέπη σου. Mm-hmm. Οπότε περνάει το μήνυμα ότι για να επιβιώσεις πρέπει να παίρνεις μαύρα. Δυστυχώς. Καλά, εσείς στη δουλειά σας είναι και λίγο δύσκολο να παίρνετε μαύρα. Είναι δύσκολο. Γιατί θα πηγαίνετε στην έδρα. Μα, όχι, είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταθέσεις το παράβολο. Αλλά πέρα και από αυτό, έχει ακριβή δικαιοσύνη. Όταν η είσοδος στο λινοδικείο στοιχίζει 300 ευρώ. Έτσι. Και όταν ο δικηγός να πάρει άλλα 200 ευρώ και από τα 200 ευρώ πρέπει να πληρώσει 24% σε ΦΠΑ. Ναι, αυτό είναι εις βάρος όμως, Δημήτρη, η ακριβή δικαιοσύνη. Βεβαίως. Είναι εις βάρος του πολίτη. Βεβαίως. Ο οποίος αναζητεί το δίκαιο. Βεβαίως. Γι' αυτό είπα πριν για την δικαιοσύνη. Υπάρχει βέβαια το ευεργέτημα της ποινίας, όπως το λέμε έτσι, ναι, πρακτικά, που ένας που έχει επεκταθεί εκτός από τις ποινικές υποθέσεις που το κράτος διορίζει αυταπάγγελτα δικηγόρο στο βαθμό mm-hmm. κακουργήματος, mm-hmm. Τώρα διορίζει, υποχρεούνται το κράτος να διορίσει και δικηγόρο για αστικές υποθέσεις. Δηλαδή, mm-hmm. ένας ο οποίος είναι άνεργος, έχει μηδενικό εισόδημα και δεν έχει περιουσιακά κινητά, αυτό είναι λάθος. Γιατί εγώ που είμαι άνεργος. Για διοικητικές υποθέσεις. Και για διοικητικές. Βέβαια, διοικητικές υπάρχει το τροχοπέδι, τα αυξημένα παράβολα και το μεγάλο ποσοστό που πρέπει να προπληρώσεις της διαφοράς. Εκείνη το θέμα. Ότι... Ήθελα να σε ρωτήσω, περνώντας προς το τέλος της κουβέντας μας, θυμάμαι είχαμε βγάλει μια τηλεφωνική τον Δημήτρη. Ναι. Θυμάσαι που είχε κάνει μια έγκληση προς το Lidl. Σωστά. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι. Πού με αφορμή. Το περιστατικό εκεί με την φερόμονιο σε ελληνική σημαία. Την παραποίηση τη ελληνική σημαία. Έχει πάρει το δρόμο του αυτό, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Περιμένει να γίνει. Δεν έχω λάβει κάποια γνώση. Είχε νωρί ακόμα αυτό. Έτσι όπω κινείται η ελληνική σημαία. Α, τόσο καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω με αφορμή και αυτό, φαντάζομαι είσαι πολιτικοποιημένο. Οφείλω να είμαι πολιτικοποιημένο. Εντάξει, ο δικηγόρο. Όχι, όχι, όχι. Είμαι και οφείλω. Πέρα από ότι ο Αριστοτέλης είπε ότι ο άνθρωπος είναι φύση πολιτικών ζώων, mm-hmm. έτσι, με την έννοια ότι βέβαια το ζώο είναι και θεωρείται και ύβρις με βάση το 61, αν πεις κανόν άλλο ζώο. Ακούγεται έτσι. Ακούγεται. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είμαστε όλοι πολιτικά όντα από τη φύση μας. Πόσο μάλλον ένας δικηγόρος ο οποίος έχει θεσμικό ρόλο στην κοινωνία. Mm-hmm. Ξέρετε ότι ο δικηγορικός σύλλογος είναι το μοναδικό επαγγελματικό σωματείο που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαιού. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Και γιατί ο δικηγορικός σύλλογος μπορεί ακόμα και να γνωμοδοτήσει. Μπορεί, όχι μόνο σε νομικά θέματα, μπορεί να παρέμβει σε οποιοδήποτε θέμα της κοινωνίας που απασχολεί. Ναι, ναι. Τώρα είσαι καλός δικηγόρος, μου πήγες αλλού τώρα. Όχι, όχι, είσαι πολιτικοποιημένος. Από ποια οπτική, και κάνοντάς μου μια, και το κλείνω, μια κρίση, αν θες έτσι, μια αξιολόγηση της κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια, ή της, όχι της κυβέρνησης, ναι, 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 για να μην φανεί ότι ξέρω εγώ, υπάρχει κομματική προτίμηση. Ναι, ναι. Πού πάει η πατρίδα μας, πού βλέπεις να πηγαίνει. Για να δούμε και την οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Πιστεύω ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Ότι τα χειρότερα έρχονται. Πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, γιατί αναγκαστικά πρέπει να μιλήσω για τη σημερινή κυβέρνηση, είναι σε πλήρη διέξοδο. Δηλαδή το θανατηφόρο δυστύχημα που θα συμβεί στην κυβέρνηση του Τσίπρα, για μένα είναι ο αυτόματος κόφτης. Όταν δηλαδή θα ζητηθούν οι αυτόματες περικοπές, οι οποίες είναι δεδομένο που θα γίνουν, mm-hmm. σε μισθούς και σε συντάξεις, τότε θα έχει πρόβλημα επικοινωνίας, θα έχει πρόβλημα επικοινωνιακό με τη βάση του, πιστεύω ο Πρωθυπουργός. Και αυτό που θα του αντιτάξουν, να τον δώσουν σαν ισοσταθμιστικό οι δανειστές, πιστεύω είναι το κούρεμα των καταθέσεων, αυτό που έγινε και στην Κύπρο, και αυτό είναι χειρότερο ακόμα. Δηλαδή προς συγκρινώσεις και πίσω ρεύμα. Δηλαδή πιστεύω ότι το τέλος της κυβέρνησης αυτός είναι προδιαγραμμένο και άδοξο. Ότι σε εκλογές πάμε. Βλέπεις εκλογές. Από τη μία σκέφτομαι ότι η κοινή λογική λέει ότι
δεν παραδίδει την εξουσία όταν την διαχειρίζεσαι. Ναι, ναι. Γιατί κερδίζει πολλά από την εξουσία. Ο μόνος που παρέδωσε στην ιστορία τη Σκυτάλη ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Αυτός παρέδωσε την εξουσία. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι αυτοί θα αφήσουν, να το πω έτσι λαϊκά, το κουτάλι από το μέλι. Να πούμε, αλλά από την άλλη, όμως, από την άλλη όμως, ίσως εξαναγκαστεί. Διότι όσο περνάει ο χρόνος, φθήνει αυτή η κυβέρνηση, έχει πάρει την κατιούσα και ίσως δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα επανεκλεγεί. Πιστεύω ότι η αντικειμενική θέση που μπορεί να έχει είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης της αντιπολίτευσης. Αλλά ίσως χάσει και τη δεύτερη θέση. Καλά, δεν μας νοιάζει, νοιάζει τόσο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Δεν έχουν ανάγκη. Ωραία. Ούτε κανένα κόμμα. Επειδή... μας νοιάζει η Ελλάδα τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Απευθύνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, ξέρω, βγει, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ. Αυτή δεν μας νοιάζει σωστά, τόσο. Σωστά. Ή το μέλλον των κομμάτων. Ναι, το μέλλον της Ελλάδας μας νοιάζει. Αλλά το βλέπεις σοφερό το 17. Σαφέστατα. Χειρότερο από το 16. Χειρότερο από το 16. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Δεν έχεις άγχος. Σου έφυγε. Όχι, όχι, μου έφυγε. Παιδιά, έχετε το μηχανισμό εδώ. Έχουμε. Έχουμε κάνει ψυχοθεραπείες εμείς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλές γιορτές, χαρούμενες. Πάνω απ' όλα με υγεία. Καλά Χριστούγεννα. Είδα τώρα μια κάρτα, Αλεξία. Ήταν στο Twitter κάπου. Είχε βάλει. Στέλνει κάρτες στη Νέα Δημοκρατία. Σε στελέχη με την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη. Και ξεκινάει με καλές γιορτές και τα λοιπά. Και του γράφει ένας από κάτω, κύριε Μητσοτάκη, του λέει: ζείτε σε χριστιανική χώρα. Τι καλές γιορτές. Γράφετε καλά Χριστούγεννα, δεν είναι ντροπή. Καλά Χριστούγεννα να πούμε που είναι μπροστά μας. Σε πρώτη φάση, ναι. Πολύ μου άρεσε. Καλές γιορτές είναι λίγο. Ναι, γενικότερο και ίσως και δεν. Προφανώς εντάξει. Δεν λέω εγώ τώρα ότι δεν έχει ερμηνεία, αλλά το αναφέρω. Ίσως να το κάνει για οικονομικούς λόγους. Να στείλει για κάτω και το πάση. Μπορεί. Δεν έχουν λεφτά, καταχρεωμένοι. Είναι 200 εκατομμύρια. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη είδηση που μόλις μου έστειλαν από τις αργολικές ειδήσεις. Αξίζει τον κόπο να το πούμε. Μια έκπληξη περίμενε σήμερα τους μαθητές των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αργολίδα στην Πυργέλα Άργους, καθώς μαθητές του τμήματος μαγειρικής τέχνης της ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ μαγείριψαν για αυτούς ένα πλήρες γεύμα στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο δομών. Οι μαθητές των ΕΚ λοιπόν υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία αυτή και καταχάρηκαν την εμπειρία και την συνεργασία στην Παρασκευή του γεύματος που περιλάμβανε παστίτσιο, παρακαλώ, ό,τι μας λένε τέτοια ώρα, και σαλάτα. Στους μαθητές του ΟΑΕΔ συνόδευε ο προϊστάμενος του τμήματος μαγειρικής σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ Νίκος Λέκας, ενώ για την εμπειρία των παιδιών των εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αργολίδας, ο διευθυντής Σάκης Ταραντήλης τόνισε την μεγάλη σημασία του εγχειρήματος για τους μαθητές και των δύο δομών. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά, υπέροχη αυτή η πρωτοβουλία. Και να σας θυμίσουμε ότι αύριο, πρέπει να το πούμε τώρα για να κάνετε τις ανάλογες κρατήσεις, ο Νίκος Βενετσάνος θα είναι στο 15 Night Lamp, θα παίξει εξαιρετική μουσική. Είναι εσύ που παρακολουθείς και είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείς, Βασίλη μου. Είναι ένας από τους εξαιρετικούς DJ του Μαρκίζ στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι όταν πήγαινε στη Θεσσαλονίκη είσαι μόνος στο Μαρκίζ. Μα τι να πω. Τον ρωτάω, Δημήτρη, ένα λεπτό. Τον ρωτάω γιατί Μενεγάκη δεν ξέρει. Τον ρωτάω γιατί Θεοδωρίδη δεν γνωρίζει. Τον ρωτάω γιατί Φέιτη Σκορδά. Είναι τρομερό. Πώς θα ζήσει αυτή η χώρα. Πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα. Έτσι, σε θέλω πιο γκόσυπ. Σε θέλω πιο γκόσυπ. Θα με εξετάσεις έτσι απροειδοποίητα. Σε θέλω κράτηση στον Νίκο Βενετσάνο στο 15 Night Lab, στο Άργος. Η πόλη του Άργους έχει πάρει άλλο χρώμα όσον αφορά την νυχτερινή διασκέδαση τουλάχιστον. Γίνονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Όσον αφορά το 360 Cafe Wine Bar στο Ναύπλιο, καθώς και το Ξένον Καφέ, τον Έγκρο Πίσω Μπαρ και το Εστιατόριο Ραπάκος, έρχονται πάρα πολύ όμορφα event για τις ημέρες των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Εξαιρετικά μενού θα τα πούμε Πέμπτη αύριο. Πέμπτη και Παρασκευή θα σας πούμε αναλυτικά για όλους. Αφήνουμε τα χρήματα μας στην πόλη μας, τα 4 καταστήματα Ανδρής, Καλαμάτα, Τρίπολη, τα 2 καταστήματα στο Άργος, το Square και το Ανδρής. Και φυσικά να στείλουμε την καλημέρα μας στην etvmarket.gr για όλες τις ηλεκτρονικές μας αγορές. Μας είδατε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας είδατε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θέματα που μας στέλνετε έτσι άμεσα. Μας ακούσατε από το Live 24 και φυσικά από το FM 92,2. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο εκεί γύρω στις 9. Όλο και κάτι πιο ευχάριστο θα έχουμε να σας πούμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».